Δυναμικό παρόν έδωσαν φορείς και σωματεία εδώ στην πλατεία Κλαφμόνο στο πλαίσιο της γενικής απεργίας, 24ωρης απεργίας που έχει προκηρύξει η ΓΕΣΕ. Εν τω μεταξύ, άλλοι φορείς, ομοσπονδίες και σωματεία πραγματοποίησαν τις δικές τους κινητοποιήσεις στην πλατεία Ομονίας, οι φοιτητές στα προπήλαια και το Πάμε στο Σύνταγμα. Αυτονόητο ήταν πως στην σημερινή κινητοποίηση έδωσαν δυναμικό το παρόν και οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σήμερα είναι η μέρα της γενικής απεργίας, την οποία την έχουμε δουλέψει εδώ και 2 μήνες, με κεντρικό στόχο και σύνθημα θέλουμε συλλογικές συμβάσεις εργασίας και τις θέλουμε τώρα. Ζητούμε από την κυβέρνηση να επιτρέψει να επέλθει η κανονικότητα στον ιδιωτικό τομέα, στην αγορά εργασίας, και κανονικότητα για μας είναι να καταργηθούν οι μνημονιακές ρυθμίσεις που έχουν παγώσει τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το θεσμό δηλαδή των συλλογικών συμβάσεων εργασίας, και επιτρέπουν στην κυβέρνηση να προσδιορίζει μονομερώς τον κατώτατο μισθό. Αυτό είναι το κεντρικό σύνθημα. Εμείς συνεχίζουμε τον αγώνα μας προς αυτή την κατεύθυνση. Προέρχομαι από το ταλαιπωρημένο λιανεμπόριο και ειδικά από τον κλάδο καλλιτικών. Αυτή τη στιγμή εμείς παλεύουμε με τον εργοδοτικό σύνδεσμο να υπογράψουμε μια συλλογική σύμβαση εργασίας που 20 χρόνια την υπογράφαμε, αλλά λόγω του ότι πέρσι η προσωρινή υπουργός συμφώνησε στην επέκταση της κλαδικής συλλογικής σύμβασης, τώρα τιμερούμεθα από το συνδέσμο των εργοδοτών. Δεν έρχονται στις διαπραγματεύσεις, ούτε στον ΟΜΕΔ. Εμείς αυτό που ζητάμε είναι την επαναφορά της κλαδικής συλλογικής σύμβασης. Να υπάρχουν εργαζόμενοι μία ταχύτητα στον κλάδο μας, ένα κλάδο αναπτυσσόμενο. Ελπίζουμε να τα καταφέρουμε. Για το κομμάτι της ακρίβειας. Η ακρίβεια έχει φτάσει σε ένα σημείο που δεν μπορεί να τα απεξέλθει κανένας εργαζόμενος. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή οι μισθοί που δίνονται να μην μπορούν να καλύψουν ούτε το ενίκιο των εργαζομένων. Δεν γίνεται αυτή τη στιγμή να υπάρχουν εργαζόμενες μητέρες που να δουλεύουν 3 και 4 ώρες. Οπότε μπορείτε να φανταστείτε γιατί χρήματα μιλάμε. Ο κόσμος της εργασίας σήμερα απεργεί. Βγαίνει στους δρόμους και φωνάζει πως δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Δεν επιβιώνουμε, δεν μπορούμε να επιβιώσουμε με τους μισθούς αυτούς. Δεν γίνεται εν έτη 2024 να έχουμε τους μισθούς που είχαμε το 2011 με χαμένο το 40% της αγοραστικής αξίας. Εμείς, σαν κλάδος αλλά και σαν ΓΕΣΕΕ, δηλώνουμε ότι από εδώ και πέρα θα είμαστε κάθε μέρα στους δρόμους μέχρι το δίκαιο μας να αποκατασταθεί.